Ενημερώνουν ότι δίπλα σου κάθεται και ο σύζυγός σου, ο Βαγγέλης, καθώς είπα πριν ότι συνδεθήκαμε με το κέντρο αποκατάστασης που μου είπες ότι είστε παρέα εκεί. Ποιο είναι αυτό το κέντρο, Αντιγόνη μου? Είναι στο 6 χιλιόμετρο Τρικάλων, Καρδίτσες. Ονομάζεται αποκατάσταση ΑΕ. Στο αποκατάσταση ΑΕ, λοιπόν, σε βλέπω με το Βαγγέλη σου. Ναι. Τώρα νομίζω πως ο λόγος είναι σε εσάς. Μια πολύ καλή κλινική που... ναι, είμαι ευτυχισμένη, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί ενώ μας είχαν δώσει αρχική διάγνωση 6 μήνες για να σηκωθεί ο Βαγγέλης, εδώ στο κέντρο που παρέχει 6 θεραπείες την ημέρα και το Σάββατο θεραπείες, τον σήκωσαν σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες τον σήκωσαν, σε πει και έτσι μου δίνεται ξανά η ελπίδα να προχωρήσω. Λίγο χαμόγελο, κάτι αισιόδοξο μέσα από όλα αυτά. Βαγγέλη, αλλιώς ήμουν τελειωμένη δύναμη. Βαγγέλη μου, πώς είναι καλημέρα, η κατάστασή σου? Καλημέρα. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να τα πούμε. Με την Αντιγόνη μας είχε δοθεί πολλές φορές. Ναι. Όσο η Αντιγόνη ήταν με τη Ραφαέλα στη Γερμανία, είχες κρατήσει μια στάση και αναμονής, θα έλεγε κανείς. Και να που η εξέλιξη τα έφερε έτσι στη ζωή. Ακριβώς έτσι. Που ήρθαν τα πάνω κάτω. Ποια είναι η κατάστασή σας αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη? Εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό? Πήγες να σώσεις με το ποδήλατο ένα σκυλί, ένα γατί, ένα ζώο και κατέστρεψες τη δική σου τη ζωή σε εισαγωγικά. Συμβαίνουν αυτά, Ζήνα μου, στη ζωή. Προσπάθησα να σώσω τον εαυτό μου και τους φίλους μου που ερχόντουσαν με τα ποδήλατα, αλλά για κακή μου τύχη έπεσα. Και όταν ξύπνησα ήμουν στο αποκατάσταση ΑΕ στα Τρίκαλα μετά από 15 μέρες. Και τότε κατάλαβα ότι έχω χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Με μίλησε Αντιγόνη, μου διάβασε τη διάγνωση του γιατρού, ότι θα κάνω να σηκωθώ από το κρεβάτι μετά από 6 μήνες. Ο Θεός μου έδωσε μεγάλη δύναμη. Η Αντιγόνη με στήριξε πάρα πολύ. Οι φίλοι μου και όλοι εδώ στο κέντρο με στηρίξανε και με δώσανε δύναμη κάθε μέρα για να σηκωθώ. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα όμως. Σας βλέπω μαζί μου και... συνήθισανε... Νιώθω δέος, νιώθω ότι έχω απέναντί μου ένα ζευγάρι που η αγάπη κυριάρχησε σε όλο το μήκος και πλάτος της ζωής τους. Τη ζωή σας, την προκειμένη. Πρέπει να είμαστε μαζί, πρέπει να μείνουμε μαζί. Περάσαμε τόσα δύσκολα, είναι αδιανόητο να χωρίσουμε αυτή τη στιγμή ή να τον εγκαταλείψω ή να με εγκαταλείψει. Πολλοί ρώτησαν αν χωρίσαμε ή επειδή ήμουν στις ομάδες μέσα στο Facebook, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Όχι. Είμαστε μαζί και μάλιστα πολύ πιο δεμένοι από πρώτα. Οι συμφορές σε κάνουν να δένεσαι, αρπάζει ο ένας τον άλλον και προχωράμε μαζί. Βαγγέλη, επειδή θα μας εγκαταλείψεις σε λίγο να πας για τη θεραπεία σου, οπότε να δώσουμε το λόγο σε σένα, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτά περίπου ακόμη μέχρι να μπεις στη θεραπεία σου. Θέλω πραγματικά να μου περιγράψεις αυτό που ζεις τώρα και αυτό που έζησες με τη Ραφαέλα, γιατί μας δίνεται πρώτη φορά η ευκαιρία. Όταν ξύπνησα, Ζήνα, και κατάλαβα ότι ήμουν στο αποκατάσταση, μου ήρθε στο μυαλό η Ραφαέλα και το ότι ζούσαμε στη Γερμανία. Αλλά το ξεπέρασα πολύ σύντομα με τους γιατρούς που με βοηθήσανε πάρα πολύ. Οι ψυχολόγοι, οι θεραπευτές, όλοι εδώ μέσα με βοηθήσανε πολύ. Και πήρα το επάνω μου και βρήκα τη δύναμή μου.
Βέβαια, δεν το συζητώ. Η δύναμη αυτή βγαίνει, μου τη δίνει ο Θεός κάθε μέρα. Είναι μια ξεχωριστή μέρα.